να ξεκινήσουμε με έναν θεσμό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι όταν τον πρωτοάκουσα πριν από περίπου 3-4 μέρες, μου έκανε εντύπωση, διότι διαπιστώνω ότι αυτός ο θεσμός καλύπτει πλέον 45 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλάμε για το ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας τον υπεύθυνο του ανοιχτού λαϊκού πανεπιστημίου, τον κύριο Στράτο Παπάνη. Κύριε Παπάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Παπάνη. Καταρχήν, τι είναι ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο και πώς μπήκε η ιδέα για να γίνει το ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο? Είναι μια παλιά ιδέα, να σας πω. Μην πιάσουμε τους αρχαίους ημών προγόνους. Όχι, τώρα, όχι. Μην φτάσουμε εκεί πέρα. Μην φτάσουμε ακόμη, γιατί δεν τους πιάνουμε δυστυχώς ούτε στο μικρό τους δάχτυλο πλέον. Τέλος πάντων, είναι μια ιδέα που ξεκίνησε ουσιαστικά το 19ο αιώνα από τον Grundtvig, ο οποίος μιλούσε για το ανοιχτό σχολείο, για το δικαίωμα στην πρόσβαση σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης από όλους. Στην Ελλάδα. Υπήρχαν όμως τότε εκείνη την εποχή και άνθρωποι, ιδίως στην Αγγλία, που μιλούσαν για τον κίνδυνο του σχολείου. Ναι, αλλά αυτό. Ότι, ότι άμα μορφωθεί κάποιος κατώτερης τάξης, θα αρχίσει να ξεσηκώνεται και θα ξεφύγει από την. Αυτό είναι στη Δανία, να σας πω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στις σκανδιναβικές χώρες μεν εξελίχθηκε σε θεσμό. Στις υπόλοιπες αγγλοσαξονικές και τέτοια σήμερα υπάρχει. Αλλά στην Ελλάδα μια πρώτη προσπάθεια έγινε το 1967. Στο Αγρίνιο, μάλιστα, να ξέρετε ότι κάθε καπνοπαραγωγική πόλη συνήθως δημιουργεί κοινωνικά κινήματα για κάποιο λόγο που μπορεί να εξηγηθεί. Δεν έχω ψάξει να πω την αλήθεια. Πάντως, όντως, η Καβάλα ναι, ήταν από τις πρωτοπόρες. Ναι, και το Αγρίνιο, πώς είπατε. Το Αγρίνιο, η Ξάνθη, όλα αυτά είχαν κινήματα που αναπτύχθηκαν. Βέβαια, δεν διαλέξαν καλή ημερομηνία. Το 67, τον Απρίλιο σταμάτησε. Πέσανε σε καλή ημερομηνία. Πέσανε σε καλή ημερομηνία. Αναβίωσε το 80, τη δεκαετία μετά. Περιφερειακά, νομαρχιακά τότε τη λαϊκή επιμόρφωση και σήμερα διαπιστώνουμε ξανά ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς το ξεκινήσαμε στη Μυτιλίνη πριν 3 χρόνια, μια ομάδα πανεπιστημιακών. Είπαμε να βγάλουμε τη γνώση που δίνουμε στους φοιτητές προς τα έξω. Και έτσι το κάλεσμα στην αρχή νομίζαμε ότι θα έχει 5-10 άτομα που συνήθως παρακολουθούν τα σεμινάρια. Αλλά ο αρχικός αριθμός ήταν 500. Εσείς, για να καταλάβουμε, είστε καθηγητής σε ποιο πανεπιστήμιο? Στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Το Αιγαίο σε ποιο τμήμα? Στο τμήμα κοινωνιολογίας. Μάλιστα. Από κοινωνιολογική άποψη, επιστημονική, σας παραξένεψε το ότι είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή? Μας παραξένεψε γιατί ενώ ξέραμε ότι η μόρφωση και η παιδεία σε εποχές κρίσης είναι καταφύγιο, δεν το πιστεύαμε κιόλας. Νομίζαμε ότι αυτά ήταν λόγια. Αλλά τελικά πάρα πολλοί κόσμος έρχεται γιατί θέλει να ακούσει και να αντιμετωπίσει και δικά του θέματα, αλλά και κοινωνικά θέματα που τον απασχολούν, όπως αυτό που είπατε πριν, τα περί κρίσεως, τα οικονομικά. Να σας πω ότι ενώ όλοι δίνουν μια διάσταση οικονομική, η διάσταση ψυχολογική είναι πολύ περισσότερη. Ένας άνεργος, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και χάνει τη δουλειά του, ξαφνικά αποκτά ενοχές γιατί είναι πια ανάξιος εντός εισαγωγικών να φέρει πόρους στην οικογένεια. Αυτό δημιουργεί κατάθλιψη, δημιουργεί οργή, δημιουργεί επιθετικότητα και οδηγεί σε διαζύγια ή σε ενδιαστάσεις συζύγους. Και ακόμη χειρότερα, άντε τουλάχιστον εκεί ζει ο άνθρωπος, δηλαδή οδηγούμε στις αυτοκτονίες. Αυτοκτονίες, θα σας πω ότι υπάρχουν και πόλεις όπως το Ηράκλειο, το οποίο κρατάει και τα σκύπτρα, διαρκώς σημειώνονται, αλλά το πιο ανησυχητικό, το οποίο διαπραγματευόμαστε και στην Ακαδημία, είναι το 22% αύξηση στο ρυθμό απόπειρας αυτοκτονίας σε εφήβους. Δηλαδή βλέπετε ότι η κρίση ουσιαστικά εισπράτεται από τα παιδιά εμέσως, πλην σαφώς, τα οποία εκδηλώνουν τέτοιες αυτοκτονικές τάσεις πλέον. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα θα έχετε μια ομιλία στην Καβάλα. Πού ακριβώς και τι ώρα? 6 ώρα το απόγευμα, η ανοιχτή στο κενό, είναι στο ξενοδοχείο Galaxy, εδώ στο κέντρο της πόλης. Το θέμα της ομιλίας είναι η συντροφικότητα σε καιρό κρίσης. Έτσι και λέω, χρόνια τώρα διαπιστώνουμε μια αλλαγή και στην οικογένεια, αλλά και στις ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις. Σήμερα θα διαπραγματευτούμε όλα αυτά τα θέματα και θα δούμε πώς η κρίση μπορεί να επηρεάσει τις προτιμήσεις και κυρίως της νέας γενιάς, αλλά και των μεγαλύτερων. Για να μπορέσει κάποιος να μπει στο ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο, να φοιτήσει σε αυτό το πανεπιστήμιο, τι απαιτείται? Υπάρχει ένας περιορισμός μονάχα, είναι πάνω από 18. Μιλάμε για εκπαίδευση ενηλίκων, επομένως. Ναι. Βασιζόμαστε στην ιδέα ότι οι εμπειρίες του καθενός, ότι το γεγονός ότι έχει επιβιώσει, ότι έχει οικογένεια, επάγγελμα, ότι ασχολείται με την κοινωνία, του δίνει το υπόβαθρο για να παρακολουθήσει πανεπιστημιακές διαλέξεις. Επομένως, το μόνο που θέλουμε είναι να είναι πάνω από 18, να κάνει την εγγραφή του. Και φανταστείτε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο κόστος των 80 ευρώ για 26 διαλέξεις. Ετήσιο είναι το κόστος. 80 ευρώ το... για όλο το χρόνο. Ανά έτος. Και μάλιστα γίνεται 40 ευρώ όταν κάποιος είναι άνεργος, πολύτεκνος, τρίτεκνος. Να ρωτήσω τώρα, επειδή πολλοί κόσμος μπορεί να θέλει να γραφτεί. Άμα ακούει τώρα ότι μπορεί να. Τι μαθήματα καταρχήν μπορεί να παρακολουθήσει εκεί? Ξεκινάμε με ψυχολογία με αυτό. Και συμβουλευτική.
ψυχολογία το πρώτο εξάμεινο, 13 συναντήσεις και συμβουλευτική το έργο. Συναντήσεις αυτές γίνονται, αν πούμε ότι ιδρύεται παράρτημα ανοιχτού λαϊκού πανεπιστημίου στην Καβάλα ή στη Δράμα που ήσασταν χτες σε μια παρόμοια ομιλία. Θα γίνουν τα μαθήματα εδώ πέρα ή θα γίνονται. Γίνονται εδώ, στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο Γκάλαξη θα γίνονται. Είναι σημαντικό, ξέρετε, αυτά να τα γνωρίζει ο κόσμος στις λεπτομέρειες για να μπορεί και ο κόσμος να ξέρει. Όλο το καλοκαίρι, μάλιστα, είχαμε και εγγραφές από τις δύο τοπικές καβαλιώτισες συντονίστριές μας. Λοιπόν, πρώτο εξάμεινο είναι συμβουλευτική και ψυχολογία, πρώτο και δεύτερο εξάμεινο, και μετά, ακούστε το καινοτόμο, είναι ότι συνήθως ψηφίζουν για το τι θέλουν να διδαχθούν. Οπότε η εμπειρία μας από άλλες περιοχές μας δείχνει ότι διάλεξαν δημοσιογραφία, καλή ώρα. Διάλεξαν επίσης κοινωνιολογία, ιστορία, ιστορία τέχνης, προληπτική, ιατρική και ούτω καθεξής. Ψηφίζουν το τι θα μάθουνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξαναδεί. Επειδή έχω διδάξει και παλιότερα, δεν έχω ξανατύχει ποτέ. Δηλαδή, συνήθως λέγανε ότι οι καθηγητές καθορίζανε την ύλη. Ήταν πολύ καθηγητικό, κεντρικό το σύστημα. Στην Ευρώπη γίνεται ακριβώς αντίθετα. Με το θεσμό του μέντορα, ουσιαστικά ράβει το πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα των εκπαιδευομένων. Και ενώ ψάχνουμε εδώ ψήλου στάχυρα. Ψάχνουμε ψήλου στάχυρα, αλλά το ζήτημα είναι ότι το κοινό να ξέρετε ότι δεν απατάται εύκολα. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά τι θέλει να μάθει και κατά βάση ξέρει τις ανάγκες του. Ενώ νομίζουμε ότι πάνω κάτω είναι επιδερμικές και επιφανειακές οι προσπελάσεις που κάνουν, στην πραγματικότητα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι υπάρχει αναγκαιότητα να ακουστεί και τι όχι. Άρα, δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα, μπορώ για παράδειγμα 6 ώρα να έρθω στο Γαλαξία και να ακούσω για το Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Έξι ώρα, είστε και καλωσμένος, φυσικά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο δάσκουν καθηγητές πανεπιστημίων, φαντάζομαι, έτσι. Κατά 90% ναι, 90%. Και 10% είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με διδακτορικά, οι οποίοι δίνουν την πιο πρακτική διάσταση της μόρφωσης. Εδώ δηλαδή στην Καβάλα τώρα φαντάζομαι ότι έχουν οριστεί. Λέτε ότι μέσα στο καλοκαίρι γίνανε οι εγγραφές. Γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται. Πόσος κόσμος έχει εγγραφτεί μέχρι τώρα? Στην Καβάλα έχουμε γύρω στα 150 άτομα. Μάλιστα. Και ευελπιστούμε να σας πω τα νούμερα στις άλλες πόλεις. Ενδεικτικά. Τώρα εντάξει, ήσασταν χθες στη Δράμα. Ναι. Από ό,τι διάβαζα σε δημοσιεύματα, κάπου 500 άτομα ήταν στην. Δεν είναι τόσο, είναι 300 άτομα. Ήταν μέσα στην ομιλία. Στην ομιλία ήταν όρθιοι, ευτυχώς. Ήταν όρθιοι, πάλι καλά. Στο Βόλο έχουμε 1.200, στα Φάρσαλα 200, που είναι μια πολύ μικρή πόλη, στο Ηράκλειο 500 και γενικά υπάρχει μια τεράστια αποδοχή του θεσμού. Βλέπετε ότι ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για τη γνώση, έρχεται και για τη μοναξιά. Έρχεται για να κάνει παρέες, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους. Η διάλεξη σε εμάς είναι η αφορμή για να κάνουμε άλλες πολιτιστικές δράσεις. Ούτως ή άλλως. Αυτό ξέρετε, το είχα παρατηρήσει όταν κάποτε δούλευα στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ένα θεσμό ο οποίος πριν από 5-6 χρόνια άκουαζε πάρα πολύ τότε μέσα στις εποχές των Χρυσών Αγελάδων, αλλά πλέον δυστυχώς έχει παρακμάσει. Έβλεπα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές ερχόντουσαν γιατί θέλανε πέρα από το να μάθουν πράγματα να αποκτήσουν και παρέες. Εμείς τους κάνουμε επίσης κάποια αντικείμενα που δεν γίνονται συχνά στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη είναι η οικογενειακή συστημική θεραπεία. Μια δηλαδή, θεραπεία που λέει ότι φανταστείτε ένα παραπτωματικό παιδί στο σχολείο. Όλοι πάνω κάτω, οι ψυχολόγοι θα πέσουν πάνω στο παιδί να δουν τι πρόβλημα έχει. Η συστημική θεραπεία όμως λέει ότι το παιδί εκείνη την ώρα διαδηλώνει, κραυγάζει την αγωνία του για καυγάδες που κάνουν οι γονείς του και για συγκρούσεις που έχουν οι γονείς του. Και ενδεχομένως αυτό που κάνει στο σχολείο να είναι το απλό σύμπτωμα ενός προβλήματος πολύ βαθύτερου. Μιλάει για τις ερωτικές σχέσεις, μιλάει για το πώς διαπραγματευόμαστε, πώς γίνεται η επικοινωνία συστημικά. Νομίζω ότι είναι πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και έτσι κυρίως φαίνεται από την απήχηση. Όπως και αργότερα, όταν θα κάνουμε κοινωνιολογία, διάφορα θέματα, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται σήμερα επανάσταση με όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικά κινήματα. Τώρα πάτε πολύ μακριά. Μην ψάχνετε γιατί δεν γίνεται επανάσταση. Είδαμε προχτές με τις καφετέρες που όλοι πήγανε στις απεργίες, πήγανε για καφέ. Ήδη είχαμε χτες ανθρώπους του κλάδου των καφεσιδοπολών που λέγανε ότι κακώς πήγε ο κόσμος να. Να σας πω πάντως ότι καμία επανάσταση δεν προβλέφθηκε. Έγινε διασήμαντον αφορμή και όχι εξαιτίας πολύ μεγάλων γεγονότων που την προκάλεσαν. Ιστορικά γίνεται έτσι πάντοτε. Αν μη τι άλλο, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, όντως, από τώρα που λίγο από το καλό σκέφτομαι. Φανταστείτε ότι ο Μάης του 67 στη Γαλλία έγινε ουσιαστικά από ένα. Το 68, από ένα. Είπα την ημερομηνία γεννήσεως. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εντάξει. Έγινε ουσιαστικά γιατί ένας καθηγητής πρόσβαλε μια φοιτήτρια σε ένα αμφιθέατρο. Δεν προηγεί το κάτι,
Με αυτή την αφορμή όμως έγινε ολόκληρος ξεσηκωμός. Ο γνωστός Μάης του 68 που οδήγησε σε μια πραγματική ανατροπή τάξεων στην Γαλλία. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπετε, είπατε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι αποδέχονται τον θεσμό αυτό. Άνθρωποι είναι από όλα τα μορφωτικά επίπεδα, έτσι. Μορφωτικά, οικονομικά επίπεδα. Να θεωρείτε σε διάφορες πόλεις έχουμε αγρότες, έχουμε αναλφάβητους και έχουμε παράλληλα από δίπλα τους υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς. Πόσο εύκολο είναι να γίνει μια τέτοια παρακολούθηση μαθημάτων από ανθρώπους όλων των. Είναι εύκολο γιατί στην πραγματικότητα ο λόγος που η γνώση δεν είναι εφικτή σε όλους δεν οφείλεται στην ίδια τη γνώση, οφείλεται στον τρόπο που διδάσκεται. Τώρα εξήνεται πολύ μεγάλη πληγή. Πάρα πολύ μεγάλη. Την πάρα είχε πολύ μεγάλη ο Σοκράτης, βέβαια, που έβγαλε από το δούλο, αν θυμάστε, το Πυθαγόριο θεώρημα. Η γνώση υπάρχει μέσα μας. Απλώς καθηγητές και εγώ και, όλοι, και πολλοί άλλοι ντύνουμε την επιστήμη με επιστημοσύνη. Τη λέμε με ωραία λογάκια. Μπορώ να σας το πω πολύ είναι, αυτό που είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο εγκέφαλο. Απλά πρέπει το θέμα να τον εκφράσουν σωστά. Και πολλές φορές οι εμπειρίες που αποκτούν από τη ζωή είναι εξίσου σημαντικές για να δημιουργήσουν οποιοδήποτε γνωστικό υπόβαθρο. Πάντως ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Να σας πω ότι οι κέρυες ερωτήσεις προέρχονται και από τους πολύ μορφωμένους και από τους τελείως αναλφάβητους. Αλλά για μένα πιο κέρυες ερωτήσεις από τα παιδιά βγαίνουν. Από τα μικρά παιδιά βγαίνουν. Οι ερωτήσεις που είναι πιο δύσκολες από όλες. Γι' αυτό δεν τα φέρνουμε και στην Ακαδημία. Μην τους φέρουμε σε. Μην σας φέρουν και εσάς σε δύσκολη θέση. Όντως. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πραγματικά. Το μόνο που έλεγε είναι καλή επιτυχία. Πραγματικά ο θεσμός αυτός λέτε 45 πόλεις. Να πω ότι έχουμε και στο Ανόβερο της Γερμανίας. Πιάσαμε και εξωτερικό. Πιάσαμε τους Έλληνες του εξωτερικού και μας έχουν ήδη καλέσει σε Αυστραλία, σε Νέα Υόρκη. Στην Κύπρο έχουμε δύο ακαδημίες, στη Λευκοσία και στο Στρόβο. Να μην ρωτήσω τώρα για στήριξη από Υπουργεία Παιδείας και τέτοια. Τώρα θα μιλάμε τώρα για ανέκδοτα με τον Τωτό. Μπορείτε να πείτε για μη στήριξη. Ωραία, πάμε να πούμε για μη στήριξη. Για μη στήριξη. Εντάξει, είναι μια πρωτοβουλία που βασίστηκε στην εξής αρχή. Τα 80 ευρώ τα θέλουμε για να φέρουμε τους καθηγητές από. Δεν τους φέρνουμε από το Αριστοτέλειο μονάχα, τους φέρνουμε από την Κρήτη, από παντού. Ναι, μεταφορικά τώρα, για παράδειγμα, θέλει ένας καθηγητής από την Κρήτη να δει να διδάξει εδώ. Και διδάσκουν δωρεάν. Διδάσκουν δωρεάν. Αυτό είναι το βασικότερο. Αφιλοκερδός. Δεν είμαστε οι κακοί που παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις πολλές φορές. Κακοί όταν λέτε από ως οι καθηγητές των ιδρυμάτων. Αυτοί που παίρνουν τα προγράμματα των εκατομμυρίων κλπ. Είναι πολύ λίγοι. Παλιότερα υπήρχαν. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι και με αυτά τα 80 ευρώ δεν παρακαλάμε συνήθως φορείς, πολιτικούς. Όμως συνήθως έχουμε τη στήριξη του Δήμου κάθε φορά, όπως έχουμε και το Δήμο Καβάλας, ο οποίος στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, όπως και ο Δήμος Δράμας κλπ. Και σε άλλες πόλεις έχουμε Μητροπόλεις, έχουμε ανθρώπους δηλαδή που πιστεύουν σε αυτό το όρομα και μας παρέχουν συνήθως τις αίθουσες, τα μέσα για την διαφήμιση κλπ. Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, πραγματικά ενδιαφέρον θεσμός. Πραγματικά θα έχει. Θα θέλαμε πραγματικά να παρακολουθήσουμε καμιά διάλεξή σας και στη μέρα που είναι 6 ώρα στο ξενοδοχείο Galaxy και τις υπόλοιπες μέρες πού μπορούν να τους βρουν εδώ στην Καβάλα. Τις υπόλοιπες μέρες υπάρχουν δύο τοπικοί, θα τους ανακοινώσουμε και το βράδυ ξανά, γιατί δεν θυμάμαι τη διεύθυνση ακριβώς. Αλλά σήμερα μπορούν να γίνουν εγγραφές και το πρόγραμμα αναρτάται διαρκώς στο διαδίκτυο. Να σας πω ότι τα βιβλία όλα και οι σημειώσεις υπάρχουν διαδικτυακά για τους σπουδαστές μας, ήδη είναι έτοιμα δηλαδή. Οπότε θα έχουν και πρόσβαση σε αρκετό υλικό για να διαβάσουν εφόσον θέλουν. Και να πω τέλος ότι όσοι δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν επειδή δεν έχουν πρόσβαση, μπορούν να το δουν διαδικτυακά, να γραφτούν στην online διαδικτυακή στην online ακαδημία διαδικτυα. Και να το παρακολουθήσουν. Και ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, επειδή όπως σας είπα και πριν, έχω εμπειρία από διδασκαλία σε ενήλικους, από τα κέντρα εκπαίδευση ενήλικου και από το ΤΕΙ πάνω που ήμουν. Ένα πολύ σημαντικό που έχω παρατηρήσει, ειδικά στους ενήλικες, είναι ότι σε περίπτωση που ο καθηγητής δεν πείθει τροποντινά με τη δουλειά του, δηλαδή είναι ψηλοαδιάφορος, δεν απαντάει σωστά στις ερωτήσεις, δεν ξέρει πράγματα, ενδεχομένως υπάρχουν και συμπεριφορές. Πολλοί άνθρωποι ενήλικες εγκαταλείπουν τα μαθήματα αυτά. Ιδίως τα ΚΕΕ το προσέχανε πάρα πολύ και το είχαν και κριτήριο. Άμα φύγουν πολλοί μαθητές, ουσιαστικά κόβανε το μάθημα και τον καθηγητή. Εδώ πέρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Βλέπετε ότι ξέρω, ποσοστό εγκατάλειψης που θα μπορούσε να υπάρχει ένα ποσοστό εγκατάλειψης, το βλέπετε μεγάλο ή το βλέπετε όχι, είναι πολύ μικρό. Εμείς κάθε εβδομάδα φέρνουμε διαφορετικό καθηγητή έτσι κι αλλιώς. Κάθε εβδομάδα εναλλαγή. Ναι, κάθε εβδομάδα αλλάζει ο καθηγητής.
και τα θέματα που πραγματεύονται, αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους είναι επιλεγμένα εδώ. Έχουμε εμπειρία 4-5 χρόνια που το κάνουμε και ξέρουμε ποιοι πραγματικά μπορούν και έχουν πρόσβαση σε αυτά που θέλει το κοινό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας παρουσιάσατε το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο και τις δραστηριότητες του. 6 ώρα σήμερα στο ξενοδοχείο Galaxy είναι το πρώτο ραντεβού για το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Καβάλα. Οπότε θα είμαστε από εκεί πέρα να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, κύριε Παπάνη.